Κυρίες και κύριοι, η πολιτεία πύλη πολιτών είναι ξανά κοντά σας. Ένα από τα θέματα που απασχολεί τον σημερινό πολίτη είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια που πρέπει να έχει και να αισθάνεται ο ίδιος μέσα στην πολιτεία του. Και θα αρχίσω με ένα ερώτημα. Η πολιτεία μας σήμερα έχει διασφαλίσει με τις ενέργειές της όσον αφορά την πρωτεύουσα της χώρας μας, έτσι ώστε ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό λοιπόν το θέμα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα με την καλεσμένη μου, την κυρία Τσιμπογιάννη Παναγιώτα, Διευθύντρια Γραφείου του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και υποψήφια βουλευτής στην Α' Ανατολική Αττική. Κυρία Τσιμπογιάννη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Κύριε Σουφλερέ, ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με έχετε προσκαλέσει στην εκπομπή σας. Βεβαίως, να συνομιλήσουμε και να διαφωτίσουμε τους συνέλληνές μας και τις συνελληνίδες μας, αν τελικά έχουμε ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας μας, της πρωτεύουσας της χώρας μας Ελλάς. Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, κυρία Τσιμπογιάννη. Τις απαντήσεις είμαι σίγουρη ότι μετά την παρουσίαση της εκπομπής μας σήμερα και των στοιχείων που θα παρουσιάσουμε, θα τις έχουν ήδη οι τηλεθεατές μας και θα βοηθήσουμε πάρα πολύ σε αυτό. Αυτό είναι και ο στόχος. Με τη βοήθεια λοιπόν του Control, κυρίες και κύριοι, θα δούμε όλα τα στοιχεία που μας έχει φέρει η κυρία Τσιμπογιάννη. Λοιπόν, βλέπουμε, μάλλον θα δούμε σε λίγο στην οθόνη μας, θα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας τα στοιχεία που μας έχετε φέρει. Λοιπόν, βλέπουμε την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Να δούμε, κύριε Σουφλερέ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε όλοι μας και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι τα κυβερνώντα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από ότι τους έχουμε μάθει να μας δίνουν υποσχέσεις, κύριε Σουφλερέ, γνωρίζουν οι τηλεθεατές, και να υπόσχονται αλλά να μην υλοποιούν τίποτα. Κάποιος που ψάχνει, και είναι πολύ εύκολο, τηλεθεατές μου, να μπορέσετε κι εσείς οι ίδιοι να βρείτε αυτά τα στοιχεία, δεν είναι κάτι δύσκολο, τουλάχιστον για όσους είναι μέσα στο διαδίκτυο. Είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως, βλέπουμε νόμους και θα παρουσιάσουμε, κύριε Σουφλερέ, έναν ανεφάρμοστο νόμο. Γι' αυτό και το συνδυάζω, ότι εκτός από τις υποσχέσεις που δίνουν και δεν τις υλοποιούν, ψηφίζουν και νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Έχουμε και υποσχετικούς νόμους, δηλαδή, κύριε Τσιμπογιάννη. Κύριε Σουφλέρε, ναι, και υποσχετικούς νόμους έχουμε, εκτός από τους άδικους νόμους που συνεχώς ψηφίζουν. Εδώ θα δούμε σήμερα ένα νόμο, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε, θα διαπιστωθεί και από τους τηλεθεατές μας. Είναι ο νόμος, παρουσιάζεται και με τη δυνατότητα του κοντρόλ μας στις οθόνες των τηλεθεατών. Είναι λοιπόν ο νόμος υπαριθμών 4277, 1η Αυγούστου 2014, όπου ουσιαστικά είναι ο ορισμός και το περιεχόμενο του νέου ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας και Αττικής. Σας διάβασα μόλις το άρθρο 1. Πάρα πολύ ωραία μας λένε στην παράγραφο 1 ότι φτιάχνουν το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, Αττικής. Είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων, των προγραμμάτων που προβλέπονται από αυτόν τον νόμο ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική, οικιστική οργάνωση της Αττικής, την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως. Όποιος το διαβάζει αυτό, πραγματικά εντυπωσιάζεται, γιατί όλα τα θέλουμε αυτά. Συνεχίζει λοιπόν σε μια τρίτη παράγραφο, στον αριθμό 3, ότι το νέο αυτό νομοσχέδιο, το νέο αυτό ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας Αττικής, διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής, οικονομικής, κοινωνικής, χωροταξικής πολιτικής, κύριε Σουφλερέ. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις, ρυθμίσεις που συμπληρώνουν τον Εθνικό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό για την Αττική, που αφορούν στον προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές πλαίσιο. Καλύπτει πάρα πολλούς τομείς. Τα πάντα. Καταρχήν μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη των πολιτών, κύριε Σουφλερέ, και για όσους δεν... Γιατί ακούμε λέξεις, τηλεθεατές μου, και κάποιοι δεν γνωρίζουμε και τι είναι. Είναι να μπορεί να ζει ο πολίτης και να υπάρχει μια ανάπτυξη όσον αφορά τις δραστηριότητές τους και να υπάρχει μια άνεση στην καθημερινότητά του. Να έχουν οι πολίτες ευημερία, κύριε Σουφλερέ. Ξαναγυρνάω λοιπόν σε αυτόν τον νόμο, γιατί θέλω να εντοπίσω και να σχολιάσω στους τηλεθεατές μας το χρονικό πλαίσιο που έχουν βάλει. Γιατί είμαστε στο 2021. Λοιπόν, αυτός ο νόμος, όπως αναφέραμε, βγήκε το 2014
Και στο άρθρο 2 έχουν βάλει μια χρονική διάρκεια για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο. Λοιπόν, στηρίζεται σε προβολές πληθυσμιακών και οικονομικών μεγεθών και αναπτυξιακών προβλέψεων με χρονική διάρκεια έως και το έτος 2021. Αυτό που διανύουμε δηλαδή. Και δεν ξέρω, κύριε Σουφλερέ, έχουμε δει κάτι καλό που να έχει γίνει στην Αθήνα μας ή στην Αττική μας. Από όλα αυτά που διαβάσατε. Και έχει κι άλλα. Έχει πάρα πολλά άρθρα. Εδώ μένω, κυρία Τσιμπογιάννη. Ναι. Είσαστε κάτοικος και της Αττικής. Κυκλοφορείτε και στην Αττική. Θέλω να πω και στους τηλεθεατές ότι μένω εδώ. Δεν μένω κάπου αλλού. Ναι. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο πραγματικά. Και να συμπληρώσω, κύριε Σουφλερέ, ότι εκτός από εμάς που κατοικούμε εδώ, γιατί και εγώ είμαι κάτοικος Αθηνών, μας επισκέπτονται από όλη την Ελλάδα, όλοι μας οι συμπολίτες έχουν έρθει στο κέντρο της Αθήνας, είτε για τη συνεργασία τους, για κάποιες δουλειές που έχουν, είτε για να επισκεφτούν κάποιους δικούς τους, έχουν έρθει στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι γνωρίζουν λοιπόν πώς είναι η Αθήνα μας και πώς είναι η Αττική. Σε αυτόν λοιπόν τον πολύ ωραίο νόμο, τον μη εφαρμοστέο, τα άρθρα του μέσα, καταρχήν είναι 90 σελίδες, κύριε Σουφλερέ. Είναι τεράστιος νόμος. Είναι τεράστια τα άρθρα, είναι πάρα πολλά τα άρθρα, είναι πάρα πολλά, έχουν εντοπίσει τα προβλήματα και έχουν τις λύσεις για να μπορέσουν να αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα. Θα σας πω επιγραμματικά ότι πραγματικά αγγίζουν θέματα όπως να γίνει ένα δίκτυο πρασίνου, να αξιοποιηθούν οι χώροι, να γίνει η βελτίωση της ποιότητας της ζωής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, προστασία της φύσης, διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αξιοποίηση των κενών κτηριακών, των κενών κτηρίων, τα μέσα μεταφοράς, να έχουμε πολιτικές στήριξης, λέει μέσα ο νόμος, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναπλάσεις των περιοχών, βελτίωση της εικόνας της πόλης γενικότερα και χωροθέτηση υποδομών υγείας περίθαλψης. Άρα γνωρίζουν όλα τα προβλήματα και τα έχουν αποτυπώσει στο νόμο. Τα πάντα, κύριε Σουφλερέ. Έχουν αποτυπωθεί, εγώ που το διάβασα, μπορεί και κάποιο, σας είπα, είναι στο διαδίκτυο, είναι εύκολο κάποιος να το διαβάσει. Πρέπει να ενημερωνόμαστε, όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τι έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί που περάσαν από τη Βουλή των Ελλήνων και ήταν διαχειριστές μας, τι έχουν φτιάξει για μας. Λοιπόν, αυτός ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί, ξεκάθαρα, μπορούμε να το αποτυπώσουμε κιόλας, μπορούμε να δώσουμε τις εικόνες του τι συμβαίνει στην Αθήνα του σήμερα, για όσους είμαστε και σε καιρό πανδημίας, δεν μας έχουν επισκεφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως και εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Οι εικόνες όμως είναι οι ίδιες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για μια πόλη με τεράστια ιστορία, η Αθήνα, μιλάμε ότι είναι ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, εδώ είναι. Το Ηρώδιο είναι εδώ, οι στήλες του Ολυμπίου Διός είναι εδώ, το μοναστηράκι μας, η πλάκα μας, πόλος έλξης εκατομμύριων τουριστών κάθε χρόνο είναι εδώ. Λοιπόν, αυτή η πόλη είναι σε μια παρακμή, νομίζω το γνωρίζουν όλοι οι τηλεθεατές μας, την έχουν αφήσει, δεν έγινε τυχαία, την έχουν αφήσει όσο ωραία και αν μας τα παρουσιάζουν με αυτόν τον νόμο του 2014, όπου φανταστείτε προϋπήρξε και ένας άλλος, το 1985, ήταν ο πρώτος νόμος που έγινε όσον αφορά του να γίνει ένα ρυθμιστικό σχέδιο για την Αθήνα και για την Αττική. Μπαχάρια δεν μυρίζει ο δρόμος σίγουρα στην Αττική, ενώ υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε μπαχάρια, δεν μυρίζουν μπαχάρια, υπάρχει μια δυσοδεία. Οι εικόνες όμως είναι τελείως διαφορετικές. Από αυτές που θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι, έχουμε ταξιδέψει λίγο πολύ όλοι μας σε ευρωπαϊκές άλλες πρωτεύουσες. Καμία δεν έχει την εικόνα της Αθήνας. Εσκεμένα θα πω, κύριε Σουφλερέ, τη δικιά μας, την Μητρόπολη θα πω, γιατί η Μητρόπολη είναι το κέντρο κάθε χώρας, η πόλη κάθε χώρας, η οποία εκεί υπάρχουν οι δραστηριότητες, οι οικονομικές, οι πνευματικές, οι καλλιτεχνικές, εδώ συγκεντρώνονται όλα. Είμαστε η Μητρόπολη λοιπόν της Ελλάδας. Οπωσδήποτε μιλάμε, σας είπα, για μια Αθήνα που έχει ένα ιστορικό κέντρο. Μιλάμε για μια πόλη η οποία έχει αφαιθεί εσκεμμένα, ξεκίνησα να λέω, εσκεμμένα από τους διαχειριστές μας. Αλλιώς δεν εξηγείτε, κύριε Σουφλερέ. Δώστε μου αν έχετε εσείς κάποια άλλη εξήγηση ή και οι τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει εξήγηση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε θέσεις όπου μας παρουσιάζουν, εκτός από δηλώσεις που δίνουν πάντα προεκλογικές, τελικά βλέπουμε ότι βγάζουν και νόμους οι οποίοι είναι εντελώς ανεφάρμοστοι. Το ότι έχει αποτυπωθεί όλο αυτό το σχέδιο σε έναν νόμο, εμένα σαν πολίτη μου δίνει την εικόνα ότι
Ναι, θα έπρεπε να γίνει και να βλέπαμε σε αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει από το 2014 κάποιες αλλαγές. Δεν τις βλέπουμε όμως να γίνονται. Απειροελάχιστες μικρές δράσεις, δηλαδή έχουν κάνει κάποιες αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια. Έχουν κάνει κάποιες αποκαταστάσεις σε πλατείες, ανάπλαση πλατείων, σε κάποια πάρκα. Αλλά είναι τόσο αμυδρά, κύριε Σουφλερέ, που δεν έχει γίνει τίποτα. Η Ομόνοια, η πλατεία Ομονίας, όπως ο συγκεκριμένος νυν δήμαρχος, μάλιστα έφτιαξε και το καινούριο συντριβάνι. Η Ομόνοια, λοιπόν, η πλατεία, που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πληροφορήσω για όσους δεν γνωρίζουν ότι από τους μετανάστες χαρακτηρίζεται ότι η Ομόνοια είναι η Ελλάδα. Όσοι θέλουν να έρθουν, κύριε Σουφλερέ, εδώ στην Ελλάδα μας, δεν αναφέρονται στην Ελλάδα. Λένε να πάμε στην Ομόνοια. Αυτό το καταδεικνύω και το λέω για να δώσω στους συμπολίτες μου να καταλάβουν ότι είναι το σημείο αναφοράς όλων των μεταναστών. Και συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλούς μετανάστες, οι οποίοι δεν είναι καταγεγραμμένοι όλοι, δεν είναι νόμιμοι όλοι, έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές γύρω από την Αθήνα μας, το κέντρο μας, έχουν δημιουργηθεί γκέτο, κύριε Σουφλερέ. Που γκέτο είναι όταν οι μειονότητες γίνονται πλειονότητες. Είναι ζωντανές οι εικόνες, πραγματικά, σε όλους εμάς που κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη. Μιλήσατε όμως για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Μιλήσατε για ανάπτυξη. Αναφέρατε τη λέξη συγκεκριμένα μέσα στον νόμο. Αυτό δεν αποτυπώνεται. Πώς δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Πού να τη βρούμε την ανάπτυξη, κύριε Σουφλερέ. Δεν υπάρχει. Καταρχήν έχουν φύγει ένα κέντρο μιας χώρας, η πρωτεύουσα μιας χώρας. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να είναι ο πόλος έλξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Mm. Σωστά. Σωστά. Έτσι ανεβαίνει η οικονομία μας, έτσι αναπτυσσόμεθα, έτσι έρχονται και μόνιμοι κάτοικοι. Γιατί συνήθως η κατοικία μας ακολουθεί την εργασία μας. Σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει οι μόνιμοι κάτοικοι από την Αθήνα, έχουν πραγματικά εκδιωχθεί, θα το πω ξεκάθαρα, έχουν εκδιωχθεί, έχουν πάει σε άλλες περιοχές της περιφέρειας, δεν κατοικείται το μεγαλύτερο ποσοστό του κέντρου από Έλληνες. Οι τιμές, οι άνθρωποι, οι δικοί μας οι Έλληνες, οι οποίοι με τα κόπου αγοράσανε τα διαμερίσματά τους, τα κτίρια τους, γιατί τα περισσότερα είναι της δεκαετίας του 60, κύριε Σουφλερέ. Mm-hmm. Με τα κόπων λοιπόν και εργασίας αγοράσανε κάποιες περιουσίες και τώρα βρίσκονται να πληρώνουν φόρους, να μην κατοικούν εδώ, να έχουν εκδιωχθεί, να πληρώνουν φόρους, να μην μπορούν να τα πουλήσουν, γιατί οι τιμές έχουν πέσει τόσο πολύ και ουσιαστικά να δίνονται αυτά με χαμηλά ενίκια σε ΜΚΟ. Τώρα, αν είναι λύση το να έρχονται οι ΜΚΟ και να κλείνουν κάποια κτίρια μας για να φιλοξενήσουν μετανάστες, αυτό σίγουρα δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα. Όταν οι εταιρείες, όταν τα μαγαζιά έχουν κλείσει, όταν υπάρχει ένας οικονομικός μαρασμός, μαγαζιά έχουν κλείσει, γραφεία έχουν απομακρυνθεί, εταιρείες, δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ έχουμε πάρα πολλά κτίρια τα οποία παλαιότερα, κύριε Σουφλερέ, ήταν γραφεία. Πάντα τα γραφεία είναι στο κέντρο μιας πρωτεύουσας. Όταν δημόσιες υπηρεσίες έχουν φύγει και αυτές. Δεν μιλάμε για ανάπτυξη σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μια πλήρη παρακμή. Στοχευμένη και με δόλο. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Πλήρης απαξίωση λοιπόν από την ίδια την πολιτεία. Και κύριε Σουφλερέ, το σημαντικό είναι ότι αφήσανε την πατρίδα μας εντελώς πραγματικά να ξεπέσει, αφήνουν το κέντρο της Ελλάδας μας, την Αθήνα, σε μια τέτοια παρακμή, μα αφήνουν και τους πολίτες. Οι πολίτες, αυτοί οι λίγοι που κατοικούν στην Αθήνα, Έλληνες, φιλέλληνες, που κινδυνεύουν καθημερινά. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Αυτό είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κυκλοφορούν και φοβούνται. Μπορείς να ζήσεις σε μια πόλη με φόβο. Και γιατί φοβούνται? Μα με τόσα επεισόδια που γίνονται μεταξύ όλων αυτών των φυλών που έχουν έρθει από όλες τις χώρες και που δεν ξέρουμε ποιοι είναι και συνεχώς υπάρχουν μαχαιρώματα, κλεψιές, βιασμοί, θανάτοι κτλ. Πώς μπορούμε να ζήσουμε λοιπόν ασφαλείς? Αναρωτιέμαι, κυρία Τσιμπογιάννη, αν αυτό συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι έντονη η εικόνα που μας δίνεται πραγματικά σε όλους εμάς που κινούμαστε μέσα στην πόλη. Θα συνεχίσουμε όμως μετά το μικρό διαφημιστικό την συζήτησή μας, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον να κατανοήσουν οι πολίτες ότι τελικά όλα αυτά που ψηφίζονται για εμάς τους πολίτες.
Θα πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι εδώ με την κυρία Τσιμπογιάννη. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Είμαστε ξανά κοντά σας, κυρίες και κύριοι, εδώ με την κυρία Τσιμπογιάννη. Συζητάμε λοιπόν αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ασφάλειας που δεν παρέχεται στον πολίτη από την πολιτεία, που είναι υποχρεωμένη. Κυρία Τσιμπογιάννη, εκτός από το κέντρο της πόλης μας, στην περιφέρεια τι γίνεται? Συναντάμε την ίδια εικόνα? Αυτό το ρυθμιστικό σχέδιο, αυτός ο νόμος, κυρία Σουφλερέ, μέσα σε αυτές τις 99 σελίδες, πραγματικά έχει υποτομείς, έχει όλη την περιφέρεια της Αττικής, τα έργα που πρέπει να γίνουν, ό,τι χρειάζεται για να ζήσει πραγματικά ο άνθρωπος και να έχει τα απαραίτητα, δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Θέλω ειδικά να εστιάσω, πάλι με τη βοήθεια του Control, και θα ήθελα να δω την ενότητα, τη χωρική ενότητα της Ανατολικής Αττικής, όπου και ζω, στην Ανατολική Αττική, στην Παλίνη συγκεκριμένα, και όπου και είμαι και υποψήφια της Ανατολικής Αττικής και ξέρω πολύ καλά την περιοχή, θα ήθελα λοιπόν να σας διαβάσω ότι και για αυτήν την υποενότητα, είναι η χωρική υποενότητα Μεσογείων, θα σας πω το άρθρο Α, όπου λέει ότι η χωρική υποενότητα Μεσογείων συνιστά την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Εκείνο το αεροδρόμιο μας. Όλοι το γνωρίζουν, του οποίου αναφέρουν συγκεκριμένα, ο ρόλος του είναι η κύρια από αέρος πύλη εισόδου στη χώρα μας. Και βέβαια απαιτεί τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου περιβάλλοντος χώρου. Τι ωραία, τα αποτυπώνουν πλήρως. Να πάμε και στο Β. Και η Οσάνο υποενότητα αποτελεί υποδοχέα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες και οικονομικές δραστηριότητες, αποτελώντας πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η άμεση προστασία και οργάνωση των μη αστικών περιοχών αποτελούν μείζωνα προτεραιότητα αυτού του νέου ρυθμιστικού σχεδίου της Αττικής. Είναι πάρα πολύ ωραία, βεβαίως. Εγώ όμως θα αποτυπώσω μια άλλη πραγματικότητα. Ναι, είναι το αεροδρόμιο εκεί. Μίλησανε για περιβάλλον, μίλησανε για ανάπτυξη. Έχει γίνει ένα τεράστιο εκπτωτικό χωριό εκεί, όπου πραγματικά έρχονται από όλη την Αθήνα, είναι στα Σπάτα εκείνο. Έρχονται από όλη την Αθήνα. Τα υπόλοιπα όμως μαγαζιά κλείνουν ένα-ένα στις πόλεις, στην πόλη της Παλίνης, στην πόλη της Αρτέμιδας, στην πόλη του Μαρκόπουλου. Όλα τα μαγαζιά τα μικρά κλείνουν. Έχει λοιπόν ευνοηθεί ένας μεγάλος πολυχώρος όσον αφορά για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσον αφορά για το περιβάλλον. Ίσως οι συμπολίτες μας από όλη την επικράτεια της Ελλάδος να μην γνωρίζουν ότι για το έτος που διανύουμε, το 2021, όπου προχωράμε, έχουμε 5G, έχουμε τεχνολογίες, καινοτομίες. Λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες μου, σε ολόκληρη την επικράτεια και στην Αθήνα, εάν δεν το γνωρίζετε, στην Ανατολική Αττική, πολλές περιοχές δεν έχουν αποχέτευση. Τι μου λέτε? Σας λέω κάτι το οποίο είναι τραγικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχουν επιτρέψει όλες αυτές οι κυβερνήσεις να ταλαιπωρούν τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής, που για να γνωρίζετε απαριθμούν σχεδόν μισό εκατομμύριο. Βεβαίως, είναι τεράστια περιοχή η Ανατολική. Είναι τεράστια περιοχή και είναι αφημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια χωρίς αποχέτευση. Και δεν έχει συνδεθεί δηλαδή ακόμη στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής? Όχι. Ξεκάθαρα. Είμαστε στο 2021. Και όταν οι πρόγονοί μας είχαν αποχετευτικό σύστημα
Θυμηθείτε Κρήτη, θυμηθείτε μινωικό πολιτισμό, Βεβαίως. Θυμηθείτε τα παλάτια που Βεβαίως. Είχαμε εμείς οι Έλληνες, με ενδοδαπέδια θέρμανση και αποχέτευση. Σωστά. Μάλιστα. Δεν έχουμε λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο περιβάλλον μιλάνε, δεν ξέρω γιατί όταν δεν υπάρχει αποχέτευση, αντιλαμβάνεστε ότι μολύνεται και ο υδροφόρος ορίζοντας, μολύνεται το περιβάλλον, υπάρχει μια δυσοδεία, υπάρχει μια... σίγουρα δεν είναι κάτι φυσιολογικό Βεβαίως. Και μάλιστα είναι και επικίνδυνο. Να μην συζητήσουμε που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό το οικονομικό κομμάτι. Κάθε πολίτης που κατοικεί στην Ανατολική Αττική είναι υποχρεωμένος κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, ανάλογα που μένει. Αν είναι σε πολυκατοικία όπου είναι πάρα πολλά τα διαμερίσματα, κάθε μήνα θα πρέπει να δώσει χρήματα από την τσέπη του, από αυτές τις τσέπες που αδειάσανε, κύριε Σουφλέρε, γιατί χρήματα εδώ και πολλά χρόνια ο Έλληνας πολίτης δεν έχει να του περισσεύουν. Οπότε υπάρχει ένα κόστος μηνιαίο για να πληρώνει την εκένωση του βόθρου. Τώρα, κάποια σπίτια τα οποία είναι μόνοι τους, μένουν μόνοι τους, πιθανόν να πηγαίνει και πιο πίσω. Αλλά μιλάμε για ένα κόστος οικονομικό στον κάθε πολίτη που κατοικεί στα Μεσόγεια, τα γνωστά Μεσόγεια. Τώρα γυρνάμε πάρα πολύ πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Μου θυμίζετε τώρα, μου κάνετε έτσι, μου δίνετε εικόνες που είχαμε στην επαρχία πριν από 50 χρόνια. Γι' αυτό τα γνωστοποιούμε στους συμπολίτες μας, για να γνωρίζουν όλοι. Κάποιοι δεν το γνωρίζανε. Καιρός λοιπόν να το μάθουν. Ότι ζούμε λοιπόν στο 2021 και δεν έχουμε αποχέτευση που είναι το πιο βασικό αγαθό, το πιο αυτό που καλύπτει τη δημόσια υγεία. Θα ζητήσω από το Control να δείξουμε κι άλλο ένα έγγραφο, το οποίο είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να σας καταδείξω ότι τώρα ξεκινάει με μακροπρόθεσμο στόχο να τελειώσει το 26. Υποδομή αποχέτευσης στο Δήμο Μαραθώνα. Εδώ, στην Ελλάδα, στην Αττική. Μέσα από αυτό το έγγραφο θα δείξουμε στους συμπολίτες μας. Το βλέπουμε, κυρία Τσιμπογιάννη. Θα δείξουμε στους συμπολίτες μας ότι τώρα ξεκινάει ένα έργο στο Μαραθώνα. Λοιπόν, και θα δείξουμε ότι, επειδή είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση το συγκεκριμένο, πώς έχουμε τιμωρηθεί κιόλας και τι πρόστιμα έχουμε πάρει, κύριε Σουφλέρε. Λόγω του ότι δεν είχαμε... Εννοείται. Ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τιμωρηθεί από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή έπρεπε να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει τα αυτονόητα. Και να μην τα κάνουμε ούτε τότε. Και να τιμωρούμαστε. Και ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει, γιατί αυτά τα πρόστιμα δεν τα πληρώνουν οι διαχειριστές μας. Εμείς τα πληρώνουμε. Εμείς τα πληρώνουμε. Ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Και δεν έχουμε αποχέτευση και πληρώνουμε. Πάμε να το δούμε, κύριε Σουφλερέ. Βεβαίως. Νέα υποδομή αποχέτευση στο Δήμο Μαραθώνος στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το έργο θα κατασκευάσει υποδομές, ωραία. Θα διασφαλίσει ότι ο Δήμος συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον το κάνει αυτό, θα αρθεί, μιλάει για πρόστιμο, θα αρθεί το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν για την μη υλοποίηση βελτιώσεων. Οπότε έχουμε ένα πρόστιμο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Αναφέρει πιο κάτω ότι έπρεπε να είχαν εγκατασταθεί συστήματα συλλογής λιμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2000 και του 2005 αντίστοιχα. Μάλιστα. Πάμε πολύ πίσω. Και έχει και άλλο πίσω. Εφόσον λοιπόν δεν το έπραξαν, τον Οκτώβριο του 2015 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.640.000 ευρώ για κάθε 6 μήνες καθυστέρησης στη συμμόρφωση με την Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λιμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα εφάπαξ ποινή, καταβολή ποσού είναι αυτό, 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η τιμωρία μας, η οποία βέβαια αποσκοπεί στην αποτελεσματική πρόληψη, αυτά τα πρόστιμα δηλαδή ουσιαστικά δίνονται, προκειμένου να προλάβουν, να υπάρξει μια πρόληψη να μην ξαναεπαναληφθούν. Βέβαια οι δικοί μας τους είχαν δώσει το περιθώριο 2000-2005. 2021 σήμερα που μιλάμε. Μα και διερωτάτε, κυρία Τσιμπογιάννη, ο πολίτης σήμερα, η ποιότητα δική μου είναι που δεν έγιναν τα έργα έτσι ώστε να πληρώνω το πρόστιμο. Σε καμία περίπτωση. Ξεκάθαρα. Καμία υπαιτιότητα. Η υπαιτιότητα του Έλληνα πολίτη, ξέρετε που είναι, κύριε Σουφλερέ, είναι ότι μας έχουν αδρανοποιήσει όλα αυτά τα κόμματα και όλες αυτές οι πολιτικές. Ο πολίτης έμεινε αδρανής, ο πολίτης έμεινε απαθής και ουσιαστικά τώρα χτυπιέται από παντού. Όχι τώρα, για την ακρίβεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εάν ο πολίτης δεν τα αναγνωρίσει όλα αυτά, όλο αυτό το άδικο το οποίο εισπράττει,
και που πρέπει και είναι η ώρα να το αναγνωρίσει, αυτοί θα συνεχίζουν. Και θα συνεχίζουν για τα πιο απλά, για τα πιο φυσιολογικά. Δεν θα προχωρήσουμε σε κάτι πιο πολύπλοκο. Σήμερα μιλάμε για κάτι αυτονόητο. Μιλάμε για την υγεία μας και μιλάμε για ένα... Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Συνεχίζω λοιπόν να σας πω ότι... Μάλιστα, λέει, προστατεύοντας το περιβάλλον, και ξεκινάει η παράγραφος. Η επένδυση αυτή που θα γίνει θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Η οδηγία ήταν το 91, κάθετος 171, ΕΟΚ. Το 91. Το 91. Είναι απίστευτο. Μιλάμε για 30 χρόνια πριν. Μα δεν θα έπρεπε. Και πιο παλιά έπρεπε να έχουμε. Αλλά σας λέω, βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1991 να δεσμεύσει ουσιαστικά τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τα αυτονόητα. Αυτή ήταν η οδηγία, ότι τα κράτη-μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 15.000 να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης. Κύριε Τσιμπογιάννη, από το 1991 έχουν περάσει πάρα πολλές κυβερνήσεις. Και δεν έσκυψε καμία πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις, και οι βουλευτές. Η Ανατολική Αττική βγάζει βουλευτές. Mm-hmm. Κάποιοι είναι μέσα στη Βουλή, όχι σήμερα που μιλάμε, και προηγούμενα χρόνια. Πούντος ο λόγος τους. Πώς προστατεύσαν τους πολίτες τους. Πώς προστατεύσαν τους ψηφοφόρους τους. Πού είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι. Όχι ο Δήμος, είναι πολλοί οι Δήμοι. Πού είναι οι Δήμοι. Δεν έπρεπε να κινηθούν οι Δήμοι. Η Περιφέρεια. Πού είναι όλοι αυτοί οι θεσμοί, αυτοί που υποτίθεται, από ό,τι διαβάσαμε κιόλας και από τους νόμους που ψηφίζουν, προασπίζονται τα αυτονόητα για τον πολίτη, τη βιώσιμη του ανάπτυξη, την ασφάλειά του, την καθημερινότητά του, την υγεία του. Όλοι λοιπόν έχουν τεράστιες ευθύνες. Πρέπει να τις αναγνωρίσουμε, κύριε Σουφλέρε, και να τους δώσουμε τα ονοματεπώνυμά τους, ότι ποιοι είναι. Εγώ ήδη ονομάτισα όλους τους θεσμούς, γιατί όλοι έχουν ευθύνες. Ουσιαστικά εκείνοι κάνουν μπαλάκι, για να σας δώσω μια απάντηση, κάνουν μπαλάκι τις ευθύνες. Η Περιφέρεια λέει, α, ο Δήμος ολιγόρησε. Ο Δήμος λέει, α, η Περιφέρεια ολιγόρησε. Μπλέκουν τις γραφειοκρατίες. Η κυβέρνηση λέει, μα εμείς τα ψηφίσαμε, αλλά μπλεχτήκαμε στο. Εν τω μεταξύ, κεφάλαια υπάρχουν για να γίνουν τα έργα. Μην πει κανείς ότι δεν υπήρχαν κάποια κεφάλαια. Στη δεύτερη σελίδα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κείμενο καταλήγει στο τέλος συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου μην ξεχάσει κανείς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα είναι εταίρος και βάζουμε χρήματα εκεί. Δεν μας χαρίζει κάτι, αγαπητοί συμπολίτες μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας χαρίζει κάτι, γιατί αυτό περνιέται σαν είδηση από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα χρήματα είναι δικά μας και είναι διαχειριστές. Διαχειρίζονται. Θα τα δούμε και αυτά στο μελλοντικό χρόνο. Η συνολική επένδυση, για να το ταυτοποιήσουμε και να το πιστοποιήσουμε ότι υπήρχαν χρήματα, για το έργο συλλογή επεξεργασία αστικών λιμάτων Δήμου Μαραθώνος και διάθεση επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών είναι 140 εκατομμύρια 398.081 ευρώ, με το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει τα 84 εκατομμύρια 27.827 ευρώ μέσω του προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον. Μα δεν είναι απλά βελτίωση, είναι βασικά στοιχεία διαβίωσης, υγείας. Και πού κόλλησε η Αυγή τώρα η όλη διαδικασία, δηλαδή ποιος φρενάρει όλη τη διαδικασία. Τώρα έχει αναλάβει η ΕΙΔΑΠ, ναι, μετά από πάρα πολύ καιρό, όπου μετά από που βάζουν τις προσφορές τους να εγκριθούν από το Δήμο, να εγκριθεί από την Περιφέρεια, να εγκριθούν τα προγράμματα, έχει ξεκινήσει λοιπόν η ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα το 2026 ότι θα ολοκληρωθεί. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν θα διαφωνήσουμε ότι έχει εργασία, έχει χρόνο για να γίνουν. Αλλά γιατί να γίνουν τώρα, που μάλιστα δεν γίνονται ούτε καν τώρα. Θα γίνουν μέχρι το 2026. Και μάλιστα μόνο στο Δήμο του Μαραθώνα, είπατε. Γιατί τώρα, ναι, μιλάμε για μια τεράστια περιοχή, για όσους δεν τη γνωρίζουν. Είναι ιστορική σχεδόν. Περιοχή. Ιστορική περιοχή είναι ο Δήμος του Μαραθώνα. Εμείς οι Έλληνες ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εκεί ήταν οι πρόγονοί μας. Τουριστική περιοχή.
Είναι πόλος έλξης πολλών τουριστών που πάνε για τις παραλίες τους και βέβαια με πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους. Αυτό δεν αναιρείται. Αλλάζει όλο αυτό, κυρία Τσιμπογιάννη. Αλλάζει εφόσον το αναγνωρίσουμε το άδικο που, το οποίο ανέφερα πριν, ότι οι πολίτες, όλοι μας δηλαδή, θα πρέπει τελικά να καταλήξουμε ότι όλοι αυτοί που μας κυβερνήσανε, διαπιστωμένα και με αποδείξεις και όχι με εικασίες και νομίζω, δείξαν ξεκάθαρα ότι κινούνται ανθεληνικά. Ξεκάθαρα σας το δηλώνω. Κινούνται ανθεληνικά. Κατά των Ελλήνων. Κατά των Ελλήνων πολιτών. Έτσι το εισπράττουμε. Αυτό είναι. Δεν βλέπουμε κάτι εμείς οι Έλληνες και οι φιλέλληνες. Να πούμε για τους ανθρώπους γενικότερα. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι το οποίο να μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι, να βγαίνουν νόμοι οι οποίοι μας ικανοποιούν. Βλέπουμε νόμους που βγαίνουν που είναι για μερίδες ανθρώπων. Ουσιαστικά εξυπηρετούνται λίγοι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι νόμος. Αυτός δεν είναι ένας δίκαιος νόμος. Οπότε ναι, θα πρέπει να αλλάξει. Θα το συνειδητοποιήσουν οι πολίτες μας. Ήδη το συνειδητοποιούν. Εδώ, στον πολιτικό φορέα, την Ελλήνων Συνέλευση, τον οποίο και εκπροσωπώ, κύριε Σουφλερέ, μέσω του βήματος που μου δίνετε. Μπορώ να πω με σιγουριά στους συμπολίτες μου ότι έχουμε τον τρόπο και να τους δείξουμε στους συμπολίτες μας όλα τα στοιχεία που έχουμε, γιατί έχουμε τον πλούτο για την επόμενη μέρα να υλοποιήσουμε όλα όσα αυτοί, μέσα εισαγωγικά, δεν κάναν όλα αυτά τα χρόνια για μας τους ανθρώπους. Έχουμε και τα χρήματα να τα κάνουμε πράξη, έχουμε και τη βούληση, την ψυχή αν θέλετε, την ελληνική ψυχή να τα υλοποιήσουμε. Βεβαίως η χώρα μας που έχει πρωτεύουσα την Αθήνα, θα πρέπει να πρωτοστατήσει η Αθήνα και να είναι η πρωτεύουσα όλων, ολόκληρου του πλανήτη που θα δώσει τα φώτα της, όπως έδωσε και η Ελλάδα τα φώτα της και θα τα ξαναδώσει τα φώτα της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Θα κάνουμε την Αθήνα στολίδι, γιατί η Αθήνα είναι ιστορικό το κέντρο της, γιατί η Αθήνα έχει τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και πραγματικά θα πρέπει με σεβασμό να αντιμετωπιστεί και η πόλη, η ομορφιά της και οι κάτοικοι που κατοικούν και να έρθουν όσοι φύγαν και να έρθουν ακόμη περισσότεροι να μείνουν και μέσα μεταφοράς να έχει και πάρκινγκ να έχει και πράσινο να έχει και να έχει όλα όσα χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει πραγματικά με ευημερία στον τόπο που θέλει και να δώσουμε και το παράδειγμα, κύριε Σουφλέρε, δεν πρέπει, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει και δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε αυτό ως Έλληνες. Το έχει δείξει η ιστορία εξάλλου ότι κάθε φορά που ο Έλληνας σηκώνει ανάστημα και αντιλαμβάνεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει, βάζει δυνατά τη σφραγίδα του σε όλο τον κόσμο. Έχει αποτυπωθεί αυτό, κύριε Σουφλερέ. Έτσι είναι. Το αναγνωρίζουν όλοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και τώρα είναι η ώρα. Είναι η ώρα των Ελλήνων πάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε αυτή την οπτική που πραγματικά εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Και να το γνωρίσουν και όσοι πολίτες δεν ήξεραν αυτή την πλευρά της Αττικής. Ναι, κύριε Σουφλερέ, θα κλείσω κι εγώ λέγοντας στους συμπολίτες μου ότι η Ελλήνων Συνέλευσης είναι ο πολιτικός φορέας που θα πρέπει να δώσετε την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές, γιατί όλοι αυτοί και μας κοροϊδέψανε και πλέον μας γενοκτονούν. Ένας είναι ο φορέας, Ελλήνων Συνέλευσης λέγεται, κρατήστε το καλά, επισκεφτείτε και τα γραφεία μας που είναι σε ολόκληρη την επικράτεια και να γνωρίζετε ότι ενωμένοι όλοι μαζί, αυτό το καθεστώς, αυτή την ολιγαρχία θα την πάψουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, Ένωση Ελλήνων λοιπόν, Συνέλευση Ελλήνων, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό που μας φώτισε σήμερα η κυρία Τσιμπογιάννη δεν συμβαίνει μόνο στην περιοχή της Αττικής. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες ζουν κάτι ανάλογο. Άρα λοιπόν, για να αλλάξει όλο αυτό, θα πρέπει εμείς ως πολίτες να κάνουμε κάτι για την πόλη μας, για την πολιτεία μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, μέχρι την επόμενη εκπομπή.